Θυμάμαι παλιά. Παρακαλούσε συνέχεια του δικού μου να πάω για μπάνια στην παραλία. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Γιατί μ' άρεσε ειδικά να κολυμπάω. Ήταν οι αρχές που μόλις είχα μάθει να κολυμπάω καλά και ήθελα να πηγαίνω σε πιο μακριά γυμνάτων. Ο πατέρας μου φώναζε συνέχεια επειδή φοβότανε, αλλά εγώ δεν τον άκουγα και συνέχιζα να κολυμπάω. Αλλά έτσι έμαθα κιόλας. Ρε φίλε, εγώ όταν πηγαίνω στη θάλασσα θέλω απλά να κάνω βουτιές, δεν μπορώ να αράζω. Ξέρεις, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Ναι, και εγώ το ίδιο. Επειδή όταν κάνω βουτιές νιώθω ότι μπαίνω απευθείας στη θάλασσα, ενώ όταν... Ναι, και περνάει και πιο ευχάριστα η ώρα. Ναι, ενώ όταν μπαίνει σιγά σιγά νιώθω ότι κρυώνω πιο πολύ. Κατάλαβες. Ρε παιδιά, εγώ φοβάμαι τις βουτιές, ειδικά από ψηλά. Έχω υψοφοβία εγώ και γενικά φοβάμαι τη θάλασσα εγώ. Εγώ έχω μεγαλώσει με βουτιές, π.χ. στο χωριό μου. Επειδή έχει βράχια εκεί πέρα και ποτάμι όλη την ώρα. Δηλαδή έχει διάφορα επίπεδα, έχει από το 1 μέχρι το 6 επίπεδο. Και βουτάμε σιγά σιγά και μαθαίνουμε και κόλπα. Εσύ τι ακριβώς φοβάσαι από θάλασσα? Δεν ξέρω, φίλε. Νερό είναι, τι μπορεί να συμβεί? Δεν ξέρω, έχω ψηφοδία και γενικά άμα κοιτάξει κάτι τη θάλασσα δεν βλέπεις τι έχει από κάτω. Εντάξει, τι μπορεί να έχει, ψάρια. Δεν μπορεί να έχει καχαρίες, ποτέ δεν ξέρεις. Καχαρίες στην Ελλάδα δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκεις εύκολα. Πρέπει να σταματήσει να βγάζει απλά ένα σπίτι.